Μας λίγο να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει με την κυρία Κορινθίου. Υπάρχει ο κακός χαμός στο διαδίκτυο. Θα δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε άγριο κράξιμο για τη γυμνή της φωτογράφηση που έχει ανάψει φωτιές, αλλά και ανθρώπους να την καταγγέλουν και την κατηγορούν μάλλον ότι πώς εμφανίστηκε και στην κηδεία της αείμνηστης πλέον Τζέσης Παπουτσί. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε λίγο τη φωτογραφία, την καινούργια, τι θέλει να βάλει το κοντρόλ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η φωτογράφηση που έχει κάνει το κορίτσι. Εδώ λοιπόν τη βλέπετε. Είναι στο downtown που κυκλοφορεί σήμερα. Τσιτσίδι. Ναι. Μόνο με τα μαλλιά να κρύβει τα επίμαχα σημεία. Έτσι ακριβώς. Σαν γαλάζια λίμνη έχει τίτλο η συνέντευξη συγκεκριμένη. Με την Μαρία Κορινθίου και τις άλλες φωτογραφίες που είναι μέσα στο περιοδικό να είναι εντελώς γυμνή, μόνο με τα μαλλιά της να κρύβουν έτσι τα επίμαχα σημεία του κορμιού της, από εκεί και πέρα χωρίς να φοράει κάτι άλλο. Μάλιστα. Υπήρχε κράξιμο. Πολύ. Αλλά κράξιμο υπήρχε. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία από την κηδεία. Πάμε παρακαλώ και τη φωτογραφία από την κηδεία, την έχουμε ευκαιρία. Κράξιμο, τι τη λέγανε για τη φωτογραφία, ναι, που τώρα έχουμε μπει στο Instagram της Μαρίας Κορινθίου. Είναι αυτή τη στιγμή, διαβάζουμε τα μηνύματα που τη στέλνουν οι followers της, οι άνθρωποι που την ακολουθούν τέλος πάντων. Και εδώ λοιπόν είναι και η φωτογραφία από την κηδεία, χθες, όπου λένε πολλοί, λέει μα καλά, πας τώρα στην κηδεία και έχεις την κοιλιά σου και την πλάτη έξω. Ναι. Θέλω εδώ πέρα, έχουμε και την κυρία Κωνσταντινίδη ως γυναίκα, να μας πει μετά λίγο αν δικαιολογεί την αντίδραση ή όχι η συγκεκριμένη εμφάνιση κυρίας Κορινθίου ή είναι δικαιολογημένες αντιδράσεις ή όχι. Αλλά για πες μας την φίλη της. Λοιπόν, διαβάσουμε κάποια. Φίλοι, ο Θεός θα τους κάνει. Ναι. Έχεις καταντήσει στα δύο γυμνά το ένα δώρο, έλεος κουκλίτσα μου, σε συχάθηκα γιατί δεν γυρνάμε μια ταινία πορνό να τελειώνουμε. Είναι ένα σχόλιο από τους διαδικτυακούς τους έτσι ακολούθους. Ναι. Κούκλα η Κορινθίου, θεάρα τι να λέμε, αλλά βαρέθηκα να τη βλέπω γυμνή. Την επόμενη φορά ντύστε την έτσι για πρωτοτυπία. Ναι. Κορινθίου την αγαπάμε γιατί είναι αυθεντική κτλ. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει κιόλας. Έλεος πια, δεν έχει γονείς αυτή η γυναίκα και τα βγάζει συνέχεια. Είναι κάποιο όλο σχόλιο. Ναι. Το χειρότερο λέει είναι ότι έχει παιδί και όχι μόνο γονείς. Τα περισσότερα μηνύματα είναι σε αυτό το ύφος. Δηλαδή, ίδια έδωσε απάντηση. Κατακρίνουν τη Μαρία Κορινθίου. Έχει και άντρα. Όχι, η ίδια δεν απάντησε μέχρι στιγμή στο Instagram. Απάντησε στην συνέντευξη στο Downtown λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια του κόσμου, τα αρνητικά, τα κακοπροαίρετα μάλλον, στα social media. Δεν νομίζω ότι ενοχλεί κάποιον το τι κάνω και το τι δεν κάνω. Αναφέρεται δηλαδή και στο ρετούς και σε κάποια πράγματα την έχουν κατηγορήσει. Μάλιστα. Εντάξει, να πούμε ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που η Μαρία Κορινθίου κάνει έτσι μια γυμνή σεξι φωτογράφηση, έτσι. Την η έχουμε συνηθίσει. Η εμφάνισή της στην κηδεία. Πολλές και συγγνώμη, φορές. Κύριε, πάμε λίγο τώρα, πάμε λίγο στην κηδεία τώρα. Δούμε λίγο παρακαλώ τη φωτογραφία της κυρίας Κορινθίου από την κηδεία, η οποία, ξαναλέμε, είναι με την κοιλιά έξω, φοράει ένα συγκεκριμένο ρούχο και θα ήθελα να μου πει, κύριε Κωνσταντινίδη, ως γυναίκα. Κύριε Κωνσταντινίδη, τώρα θα δούμε και τη φωτογραφία. Ναι, να δω τη φωτογραφία και σας πω. Θα δούμε τη φωτογραφία. Για να καταλάβουμε, αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία, η μία της φωτογραφίας που την έχει εντοπίσει ο φακός, να φοράει τη φουστίτσα και το κοντό αυτό έτσι μπλουζάκι που αφήνει έξω την κοιλιά και την πλάτη. Είναι εμφάνιση αυτή για κηδεία ή όχι? Καθόλου. Ανεπίτρεπτη εμφάνιση. Δηλαδή, σεβασμό προς την Τζέσι Παπουτσί, δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος. Την έχω γνωρίσει, έχουμε κάνει παρέα, ήταν στα Πατήσια. Ένας γλυκύτατος, ένας χρυσός άνθρωπος έφυγε. Επιτρέπεται? Να δούμε φουλ παρακαλώ πολύ τη φωτογραφία. Για να δούμε λίγο αν υπήρχε λόγος για την αντίδραση του κόσμου. Θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. Γιατί πραγματικά βλέπουμε εδώ πέρα να είναι μια εμφάνιση που σου πει περισσότερο, όχι και τόσο για να πάει στην κηδεία. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Ότι πολλές φορές, τώρα δεν αναφέρομαι μόνο στη Μαρία Κορινθίου, αλλά πολλοί άνθρωποι της showbiz πηγαίνουν στις κηδείες για να κάνουν επίδειξη των ρούχων τους και να φανούν μα ξανά στις ανάγκη, κάμερες. Έχει ανάγκη η συγκεκριμένη Μαρία και Κορινθίου. Και να βγουν ξανά στη δημοσιότητα. Δεν το λέω αυτό ακριβώς για τη Μαρία Κορινθίου. Είναι μια εμφάνιση που φυσικά δεν τιμάει την ίδια, δεν τιμάει την νεκρή, δεν τιμάει και τους συγγενείς της. Έτσι. Μα και να πούμε. Δηλαδή για τη φωτογράφηση στο περιοδικό, επειδή εγώ είμαι αντικειμενικός άνθρωπος, μπράβο της, έχει ωραίο κορμί, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, καλά κάνει και φωτογραφίζεται. Αλλά σε μια τελετή όπως είναι η συγκεκριμένη, κηδεία. Μια κηδεία. Έτσι, μια κηδεία.
να πηγαίνεις με κάτι τόσο με την κοιλιά απ' έξω, με ένα μπουστάκι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο. Επειδή η κυρία Κορινθίου, με συγχωρείτε να πω κι εγώ κάτι. Βεβαίως και είναι μια ωραία γυναίκα, είναι μια καλή ηθοποιός. Πρέπει κάποιος να της πει ότι δεν προκαλούμε για να γινόμαστε γνωστοί, για να βγαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σωστά πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να προβληθούμε. Έχετε προσόντα. Και εμφανισιακά. Κυρία Βρέκου, καλησπέρα σας. Για πείτε μας. Δεν υπάρχει respect. Για κηδεία είναι ρούχα αυτά που φοράει η κυρία Κορινθίου? Νομίζω πως όχι. Δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις έτσι ντυμένος. Και ίσως ένας ακόμη λόγος γιατί θα σχολιαστείς και δεν θα σχολιαστείς θετικά. Μάλιστα. Και ένα δημόσιο πρόσωπο όπως είναι η κυρία Κορινθίου, αγαπητή, εγώ την εκτιμώ απίστευτα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ντύνεται έτσι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Συγγνώμη λίγο, η κηδεία δεν είναι πασαρέλα. Αυτό, είναι κάτι που οι συγγενείς, δηλαδή έχουν τον πόνο τους. Οι στενοί άνθρωποι είναι εκεί πέρα, θρυνούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι πασαρέλα. Ωραίο αυτό που φοράει, αλλά όχι για κηδεία. Πάρα πολύ ωραίο. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, και στο κάτω-κάτω, δεν ξέρω αν μπήκε και στην εκκλησία. Δηλαδή και στην εκκλησία να μπει με τέτοια εμφάνιση, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Η έλλειψη σεβασμού δεν είναι μόνο ως προς τον νεκρό και τους συγγενείς του. Είναι ως προς το Θεό και το ναό. Επομένως, είτε ήταν σε γάμο, είτε ήταν σε κηδεία, και πάλι με το να εμφανίζεσαι με την κοιλιά έξω. Είναι μη πρέπον. Εντάξει, ο γάμος είναι τώρα άλλο μυστήριο, είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Να πούμε λίγο κάτι, ότι πολλοί πήγαινε